Έχουμε έρθει στη μικρή Άρκτο, στον παιδικό σταθμό του γιού σου. Ναι, σωστά. Τι ωραίος χώρος. Δεν είναι. Δεν είναι πολύ όμορφο. Εγώ έρχομαι πάρα πολύ συχνά εδώ. Όχι για να παρακολουθήσω ή να παραμονεύσω τον Γιώργο, αλλά έρχομαι γιατί κάνουμε πολύ ωραίες δράσεις όλες οι μαμάδες. Γνωρίζει τώρα ότι η Μανούλα είναι έγκυος. Το έχουμε πει, το λέμε σιγά σιγά. Το μόνο που μου λέει τώρα τελευταία μου κάνει φούκωσε η κυλίτσα. Ναι, του λέω φούσκωσε, φούσκωσε. Λέω έχω μωρό. Και κάθεται και το σκέφτεται και μετά μου κάνει έτσι την μπλούζα του και μου κάνει και την κοιλιά του. Μου λέει και εμένα φούκωσε η κυλίτσα μου. Πήρατε την απόφαση να μείνεις έγκυος για δεύτερη φορά ή προέκυψε? Όχι, προέκυψε. Ήρθε πολύ όμορφα, χωρίς να έχουμε σχεδιάσει κάτι, χωρίς να έτσι έχουμε στο μυαλό μας ότι τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο μας παιδάκι, οπότε ήρθε φυσικά και όμορφα. Τώρα σε ποιο μήνα είσαι? Τώρα διανύω το δεύτερο τρίμηνο της κοίησης μου. Πώς ήταν το πρώτο τρίμηνο? Πάρα πολύ καλά. Η κοινή συνισταμένη βέβαια και στις δύο μου εγκυμοσύνες είναι ότι τρώω. Την πρώτη μου εγκυμοσύνη, επειδή πήρα 25 κιλά, έλεγα στο σύζυγό μου, στη δεύτερη εγκυμοσύνη δεν θα με αφήσεις να παρεκτραπώ. Δεν θα έχουμε σοκολάτα στο σπίτι, σε παρακαλώ, κράτησέ με, αλλά πάω και παίρνω και γλυκά. Τι σου αρέσει να τρως περισσότερο? Σοκολάτες. Πάρα πολύ γλυκά. Μου αρέσουν πολύ τα γλυκά. Πάρα πολύ. Σου έχουν μυρίσει πράγματα, δηλαδή να πεις ότι έχω πολύ έντονη ανάγκη. Μου έχουν μυρίσει και με το πρώτο που μου έρχεται η μυρωδιά πάω και τα μαγειρεύω. Το χτες λιγουρεύτηκα αρακά, πήγα και έφτιαξα αρακά. Πότε με το καλό το περιμένετε το μωρό σας? Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, πρώτο Θεός. Κάποια προτίμηση στο φύλλο έχεις? Κοίταξε, θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι είχα γλυκαθεί πάρα πολύ με τον ιό, οπότε ήμουν έτσι λίγο πιο κοντά στην σκέψη του να είναι, ας πούμε, ένα πάλι αγοράκι που ξέρω και λίγο τα πατήματά μου. Αλλά μία μέρα που συζητούσα με μία φίλη μου στο τηλέφωνο και μου λέει, Μαντώ, σκέψου ότι άμα είναι κορίτσι, αυτό το κορίτσι θα είναι η συνέχειά σου. Τιν! Ορίστε! Οπότε, ξέρεις, είμαι πάρα πολύ έτσι θετικά διακύβερτη στη σκέψη το να είναι κοριτσάκι. Δεν ξέρω. Ό,τι θέλει ας είναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που αποφεύγεις να κάνεις, να δεις ίσως στην τηλεόραση? Έχω αποφασίσει πια ότι θα ανοίγω την τηλεόραση μόνο συγκεκριμένες ώρες. Δεν μπορώ. Δηλαδή, και ειδικά το πρωί, δεν μπορώ να παρακολουθήσω, γιατί με ρίχνει πάρα πολύ, ειδικά και στην περίοδο που είμαι, με όλα αυτά που ακούω, με τους πολέμους, με τις γυναικοκτονίες, με αυτά που συμβαίνουν σε παιδάκια μικρά. Με ρίχνει πάρα πολύ. Όταν δούλευα εγώ σε πρωινά προγράμματα, σπάνια υπήρχε η είδηση. Δεν μου είναι ευχάριστο. Δεν μου είναι ευχάριστο να ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ ειδήσεις. Τον εαυτό σου τον βλέπεις μέσα στην τηλεόραση από την ερχόμενη σεζόν? Το εδώ και τώρα μου, όχι. Δεν θα ήθελα να κάνω, ας πούμε, τηλεόραση για να κάνω. Όπως έχω κάνει πολλές φορές, δυστυχώς.